Είστε το. Το βάρος δεν είναι πια ταμπού. Γυναίκες που μας γοήτευσαν, που μας έκαναν να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Μετά τα πρότυπα των super models της δεκαετίας του 90. Έχουν καμπύλες, έχουν θάρρος και πιστέψτε μας, έχουν και πάμπολους θαυμαστές. Από την ημέρα που τη γνωρίσαμε στο άγγιγμα ψυχής, η Θεοφανία Παπαθωμά ήταν μια παρουσία που γοήτευε το ανδρικό κοινό με το παράστημά της, όπως το λέγαμε παλιά. Στο πέρασμα των χρόνων, η γνωστή ηθοποιός έγινε μαμά 2 φορές, δεν έχασε ποτέ όμως το ύφος της μοιραίας γυναίκας με πλούσιες καμπύλες. Όπως ας πούμε την είδαμε στην ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου». Η λέξη juicy, αυτό που λέμε στην Ελλάδα για να αποφύγουμε το για κάποιους αδόκιμο, χυμώδης, ταιριάζει Γάντι στη Σύση Χριστίδου. Η γνωστή παρουσιάστρια και επιχειρηματίας έχει μιλήσει ούκο λίγες φορές για το σώμα της και αποδεικνύει ότι η ομορφιά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι διαχρονική ανεξάρτητα από αριθμούς. Η πληθωρική Kim Kardashian ζήγιζε πριν τις εγκυμοσύνες 56 κιλά, με ύψος 1 μέτρο και 59 εκατοστά. Το πλούσιο μπούστο της βεβαίως είναι κάτι που απέκτησε μέσω της αισθητικής χειρουργικής. Όμως οι ζουμερές της καμπύλες έγιναν σήμα κατά τεθέν σε ολόκληρη την Αμερική, με δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες κορίτσια να προσπαθούν με κάποιον τρόπο να τις μοιάσουν. Μια κατηγορία μόνη της, η Vanna Barbera του Mediterranean και της αγάπης της γάτας, έγινε η ζουμερή Άννα στο σημάδι του έρωτα και αργότερα ορίμασε μέσα από την μητρότητα. Πρότυπο γοητείας για τις γυναίκες που ενηλικιώθηκαν στην αυγή του νέου μιλένιουμ ήταν κάτι σαν το αντίπαλο δέος στις ψηλόλιγνες καλονές της χρυσής περίοδου του μόντελινγκ. Το εξώφυλλο του ανδρικού περιοδικού Maxim το Σεπτέμβριο του 2005, ίσως το πρώτο για τη Μαρία Κορινθίου, έκανε λόγο για μια εντυπωσιακή μελαχρινή που μας θυμίζει τη Βάνα. Αμέσως μετά, οι προτάσεις έπεφταν βροχή για ανάλογες φωτογραφίσεις, με την ηθοποιό να μην αποφεύγει να μιλά για το σώμα της. Είναι σημαντικό να καταφέρεις να κάνεις πλεονεκτήματα τα μειονεκτήματα που νιώθεις πως έχεις. Και όταν έχεις αυτοπεποίθηση, δεν σε νοιάζει καν το βάρος σου. Όσο μεγαλώνει μια γυναίκα, συμφιλιώνεται περισσότερο με τον εαυτό της. Δεν υπάρχει άντρα στον πλανήτη που δεν θαύμασε τη Μόνικα Μπελούτσι. Το απόλυτο θηλυκό. Η Ιταλίδα που γοήτευσε και το Hollywood. Τις καμπύλες της θαυμάζουν τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες που θέλουν να τις μοιάσουν. Η Τζένιφερ Λόπες δεν ήθελε να αλλάξει, ειδικά όταν αντιλήφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90 ότι το αμερικανικό πρότυπο της ομορφιάς μοιάζει όλο και περισσότερο με εκείνη. Για να διατηρήσει τις καμπύλες της εργάζεται πολύ σκληρά, έχει πει ο γυμναστής της. Η 46χρονη σήμερα στάρ κάνει συγκεκριμένες ασκήσεις για πόδια και γλουτούς. Ο Θεός την ευλόγησε με πλούσιες καμπύλες, είναι η αλήθεια. Η Τζένιφερ κάνει πολλά καθίσματα με βαράκια και push-ups με άλματα, είπε πρόσφατα ο personal trainer της J-Lo. Από εκείνες που γνωρίσαμε μέσα από τη δική μας τηλεόραση, η Ράνια Θρασκιά είναι μια γυναίκα που ο τηλεοπτικός φακός αγάπησε μέσα από τις καμπύλες της, ενώ και μια ακόμη μαμά, η Πινελόπη Αναστασοπούλου, ίσως είναι μια από τις πιο ακομπλεξάριστες με το σώμα τους γυναίκες στην Ελλάδα, αποδεικνύοντάς το ούκο λίγες φορές, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη της. Να και μια Κολομβιανή σεξοβόμβα στη λίστα μας. Η έξυπνη αλλά και αστεία Σοφία Βεργκάρα, μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες ηθοποιούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέχει πολύ τι τρώει τις καθημερινές. Αφήνεται λίγο πιο ελεύθερη τα Σαββατοκύριακα και γυμνάζεται με βάρη και μόνο. Δεν θέλω πολύ γυμναστική, κουράζομαι και μόνο στην ιδέα, λέει η σεξι Λατίνα. Και ρωτώ κάτι, ρε παιδιά. Η Βεργκάρα αδύνατη είναι. Αδύνατη. Απλά έχει στήθος πολύ μεγάλο. Πολύ. Δεν τη λες, συγγνώμη. Μην μπερδεύουμε τις αδύνατες με στήθος. Όχι, όχι. Εγώ μιλάω τις καμπυλάτες που έχουν και στήθος, αλλά έχουν και λίγο περιφέρεια, λίγο ποπουδάκι. Η Σοφία έχει. Αυτό λένε. Εννοώ. Ναι, έχει, έχει. Η Σοφία έχει ποπουδάκι, ο Μαγκανιέλο έχει να το λέει. Μπράβο. Η Σοφία έχει ποπουδάκι. Τι είσαι, πανιστερτζής της Βεργκάρας.